Πάμε για τη συνέχεια σε μια οικονομική δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Χλέτσο, καλησπέρα σας, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από εσάς καταρχάς ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Με ποια έννοια επηρέασε, έπληξε τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, η ακρίβεια, το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών και κάποια άλλα θέματα, αλλά περισσότερο έπληξαν τη Νέα Δημοκρατία οικονομικά ζητήματα? Απ' την άλλη, δεν ευνόησαν αυτά ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσω κάποιες δικές σας σκέψεις. Ναι, τώρα ακριβώς τι έπληξε τη Νέα Δημοκρατία και ίσως και τα υπόλοιπα κόμματα, εντάξει, δεν έχω δημοσκοπήσεις για να ξέρω τα αίτια. Έχετε αυξημένη διέστηση όμως. Έχετε αυξημένη εκτίμηση των πραγμάτων. Τα οικονομικά ζητήματα είναι αυτά που τελικά καθορίζουν την ψήφο, δεν είναι? Νομίζω σε μεγάλο βαθμό ναι. Έμεσα και η κυβέρνηση ουσιαστικά το αποδέχεται και τα υπόλοιπα κόμματα, και εξάλλου αυτό το βλέπουμε λίγο και την επόμενη των ευρωεκλογών που θα μιλήσουμε ουσιαστικά. Mm. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο, αν θέλετε, διαφορετικές παράμετροι. Το ένα είναι ότι τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, αλλά στην παρούσα φάση στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά θέματα ανοιχτά, mm, τα οποία πλήττουν το μέσο Έλληνα και το μέσο προς τα κάτω. Ο πληθωρισμός, έτσι. Ο πληθωρισμός δεν μειώθηκε, ο πληθωρισμός τροφίμων, έτσι, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η στεγαστική κρίση, τα ενίκια έχουν ξεφύγει, έτσι, είναι σε αδιανόητα ύψη. Η κυβέρνηση απλώς το παρακολουθεί από μακριά, γιατί δεν έχει και στεγαστική πολιτική. Η ενεργειακή κρίση, έτσι, τις προάλλες βγήκε ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου, ας πούμε, για την ενέργεια, ας πούμε, και μας έλεγε δημόσια that's life, γιατί αυξήθηκαν οι τιμές. Yeah. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων που θεωρώ ότι ουσιαστικά πλήττονται αυτή τη στιγμή άμεσα, έχουν φτωχοποιηθεί από όλα αυτά και προφανώς δεν βλέπουν μια διέξοδο. Για πάμε στον αντίκτυπο τώρα. Ναι, ναι. Απ' την άλλη φαντάζομαι ότι υπάρχουν και μια άλλη μερίδα ανθρώπων, mm-hmm, όπου ας πούμε βλέπουν κάποια μέτρα τα οποία δεν τους συμφέρουν, για παράδειγμα το τεκμαρτό στους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, κλπ. Και ουσιαστικά προσπαθούν να δώσουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι κοίτα, αν προχωρήσεις περαιτέρω, να, έρχονται και κάποιες ας πούμε εθνικές εκλογές και προφανώς θα μας βρεις μπροστά σου κλπ. Αλλά εκεί εναπόκειται πλέον να δείξει η κυβέρνηση αν τελικά, όπως όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι εχμάλωτη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή κάνει υπερβάσεις για να διευκολυθεί η κοινωνία συνολικά. Για πάμε στον οικονομικό αντίκτυπο τώρα αυτών των ευρωεκλογών και στην υπόλοιπη Ευρώπη και εδώ. Κύριε Χλέτσο, για να το δούμε σε χρόνους τηλεόρασης. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι αρκετά ενδιαφέρον, πρώτον διότι άκουσα και τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι πήραμε το μήνυμα, και από ό,τι καταλαβαίνω θα κάνει και ανασχηματισμό. Άρα κάνω την υπόθεση ότι αν δεν υπήρχαν ευρωεκλογές, επειδή άκουγα βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος τις προηγούμενες μέρες που ήταν όλα καλά, όλα ανθυρά, άρα ουσιαστικά ας πούμε το αν τα πράγματα πάνε καλά ή όχι το λένε οι πολίτες, αλλά όχι η κυβέρνηση. Μάλιστα, δηλαδή, πήρε το μήνυμα. Πήρε το μήνυμα. Κυβέρνηση, με όλες οι κυβερνήσεις με τις εκλογές. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και τα κόμματα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά ας πούμε, οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν τελικά αν τα πράγματα πάνε καλά ή όχι. Έτσι είναι στις δημοκρατίες. Επιπρόσθετα, κοιτώντας λίγο τη συζήτηση πριν, κατά τη διάρκεια μάλλον της προεκλογικής περίοδου εν ώψη των ευρωεκλογών, δεν συζητήθηκε επί της ουσίας κανένα οικονομικό θέμα, ούτε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Δεν συζητήθηκε ούτε ο πληθωρισμός, παρόλο που μιλάγαμε για ευρωεκλογές, στην ουσία ήταν σαν να είχαμε εθνικές εκλογές, αλλά ασχολούμαστε με τα πόθεν έσχες και με το τι κάνει ο ένας ή ο άλλος. Άρα εδώ χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία, έτσι, διότι ποια είναι σήμερα τα βασικά προβλήματα τα οποία είναι και αύριο και θα συνεχίσουν και να είναι όσο ένα βαθμό τα είπαμε. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η Ελλάδα βίωσε την κρίση από τα μνημόνια. Καπάκι βίωσε την κρίση από τον COVID.
με το που τελειώσαν τα μνημόνια, ήρθε ο COVID. Με το που τελειώνει ο COVID, στην ουσία όπου πρέπει να πούμε ότι κάποια στρώματα του πληθυσμού ή κάποιοι λίγοι μάλλον πλούτηναν στην περίοδο του COVID για πολλούς και διάφορους λόγους, και άλλος κόσμος φτώχυνε γιατί δεν είχε εισόδημα. Με το που τελειώνει ο COVID, στην ουσία ξεκινάει η Ουκρανική κρίση, η οποία στην ουσία γίνεται ενεργειακή κρίση, αυξάνεται ο πληθωρισμός, παραμένει ο πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ή όπως εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχουν κατορθώσει στα δύο αυτά χρόνια να ρίξουν τον πληθωρισμό στο επίπεδο που θα τους επιτρέψει κατά αυτούς να μειώσουν τα επιτόκια. Άρα ο πληθωρισμός παραμένει αρκετά υψηλός σε όλη την Ευρώπη. Σε εμάς είναι πιο έντονο το θέμα, ας πούμε, στις τιμές των τροφίμων, πολύ πιο σημαντικά. Ξαφνικά η Ελλάδα βιώνει για πρώτη φορά στην ιστορία στεγαστική κρίση, έτσι, που βλέπει τα ενίκια να εκτοξεύονται, να τριπλασιάζονται. Έτσι είναι, δυστυχώς. Άρα να μην μπορεί ένα άτομο να νοικιάσει ένα σπίτι εάν είναι χαμηλόμισθος. Ιδίως σε κάποιες περιοχές είναι απαγορευτικό, έτσι είναι. Ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα και κοντά στο κέντρο κλπ. Αρχίζουμε και βιώνουμε την κλιματική κρίση, έτσι, με πολύ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Μα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία, βλέπε Θεσσαλία, τι συνέβη κλπ. Σωστά. Οπότε αυτά είναι τα προβλήματα για τα οποία δεν μίλησε κανείς, αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε σήμερα, και μάλιστα σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Με ποια έννοια? Τόσο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Ευρώπη υπάρχει μια σημαντική άνοδος της ακροδεξιάς, η οποία θα βάλει πιθανώς τα πράγματα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, και όλα αυτά θα εξαρτηθούν για μένα πρωτίστως από τη Γαλλία. Δηλαδή, από το αποτέλεσμα των εκλογών που έρχονται στην Γαλλία. Των βουλευτικών. Αν το κόμμα της Λεπέν κυριαρχήσει, που είναι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, θεωρώ ότι τα πράγματα στην Ευρώπη θα αλλάξουν άρδιν, γιατί η Λεπέν είναι αρκετά σκληροπυρηνική και δεν είναι τόσο light όσο είναι η άλλη στην Ιταλία. Η Μελόνι. Ναι, ναι. Οπότε ουσιαστικά, αν θέλετε, ο άξονας αυτός που ήταν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας θα αρχίσει πλέον να μην υφίσταται, άρα να βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές. Με ευθύνη της Γαλλίας, οπότε, αλλά και της Γερμανίας όμως, και στη Γερμανία τα πράγματα είναι. Η Γερμανία έχει ανέβει και η ακροδεξιά, ο Σόλτς αμφισβητείται. Τρίτος ο Σόλτς, έντονα. Δεύτερο το AfD. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί με τους νεοναζί, στη Γερμανία. Ναι. Και δεν είναι μόνο, γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν και οι χώρες δορυφόροι της Γερμανίας, οι οποίοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζονται. Μάλιστα. Και επιπρόσθετα και σε άλλες χώρες τα ακροδεξιά κόμματα ανεβαίνουν, δηλαδή άρα θα δούμε μέσα στην Ευρωβουλή σημαντική άνοδό τους, οπότε θα αλλάζουν και οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κρίση, περνάει κρίση. Περνάει κρίση όχι μόνο εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που λίγο πολύ είναι κοινά, στεγαστικό, πληθωρισμός, μετανάστευση, και δεν μπορούν να δώσουν μια λύση, μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει κλπ. Άρα κοιτάγανε μόνο λίγο τον εαυτό τους. Αλλά γενικότερα, ας πούμε, έχουν κάνει διάφορα βήματα τα οποία ήταν πολύ γρήγορα προς μια κατεύθυνση που πιθανώς δεν άντεχε η Ευρώπη. Παράδειγμα είναι τα μέτρα για την πράσινη μετάβαση. Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα, τα οποία ήταν, τα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Ήταν γρήγορο όλο αυτό. Ναι, αποδείχτηκε. Επιπρόσθετα, προφανώς. Ναι, ναι. Υπάρχει, ας πούμε, η ΚΑΠ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έτσι, πέρυσι να θυμίσω ότι ήταν η χρονιά αυτή που μας τελειώνει τώρα, που βλέπαμε σε όλη την Ευρώπη αγροτικές κινητοποίησεις από Γαλλία, Γερμανία, προφανώς βέβαια και στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο σαν folklore γιατί τους βλέπουν σχεδόν κάθε χρόνο. Αλλά είδαμε σε όλη την Ευρώπη αγροτικές κινητοποίησεις, άρα σημαίνει λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Μάλιστα, και μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν στην Ευρωβουλή, ναι, μέχρι τώρα. Έτσι. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Αυτά τα θέματα πρέπει να ξαναμπούν. Έτσι. Ναι.
θα αλλάξει η πορεία της Ευρώπης. Δεν ξέρω ποιος εκλέγει τώρα ως επικεφαλής, ας πούμε, αλλά ουσιαστικά μέχρι τώρα... Αν κοιτάξετε, είναι τη γυάλινη σφαίρα σας τώρα. Το 25 θα είναι καλύτερο από το 24. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι καλύτερο. Το μέλλον ουσιαστικά φτιάχνεται από εμάς. Οπότε στην πράξη πρέπει πάντοτε να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρώπη να πάμε καλύτερα. Προφανώς, έτσι, οι προοπτικές είναι αρκετά δυσίωνες, γιατί ζούμε μέσα σε οικονομικά προβλήματα, ίσως πιο έντονα από τις προηγούμενες χρονιές. Απαιτούνται λύσεις, αλλά αυτές τις λύσεις πρέπει να τις βρούμε. Επιπρόσθετα, η Ευρώπη βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με την τεχνολογική μετάβαση, άμα κάνουμε σύγκριση Ευρώπης-Αμερικής. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μας απασχολήσει. Ένα μειονέκτημα. Ένα μειονέκτημα μας απασχολήσει στο θέμα της απασχόλησης. Μάλιστα. Στο θέμα του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης. Για να κλείσω λίγο στην Ελλάδα. Ναι. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα επιμένουμε σε ένα μοντέλο που λέει τουρισμός, στο οποίο έχουμε πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιβιώνουν και ζουν και πολύ καλά με τα εισοδήματα από τον τουρισμό, όμως έτσι δεν μπορεί το μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα να είναι μόνο τουρισμός. Είναι μόνο καλλιέργεια και είναι πρόβλημα. Προφανώς έχετε να αναζητήσει δίκιο. Και έχει χάσει πολύ χρόνο να αναζητήσει ποια είναι τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Αυτά πρέπει να αναπτύξει. Προφανώς ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην οικονομική αλλά ανάπτυξη. Όχι μόνο καλλιέργεια. Δεν μπορεί να είναι όμως το μόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κλέτσο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά. Είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μπάσκετ. Γιατί η εθνική μπάσκετ γυναικών βρίσκεται στα Γιάννενα αυτές τις μέρες για προετοιμασία, για προπονήσεις και φιλικά μάτς και φιλικά παιχνίδια, φιλικούς αγώνες. Για 10 μέρες θα είναι εδώ η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών. Πάμε να...